Διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, νοσηλεύεται ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών από μηνυγκίτιδα. Πρόκειται για πρωτοετή φοιτητή του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Αμέσως σήμανε συναγερμό στο Πανεπιστήμιο και σε όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και στην περίπτωση μηνυγκίτιδας που είχαμε στο σχολείο του Πύργου, το οποίο αποδείχτηκε εγκεφαλίτιδα, και σε αυτή την περίπτωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, είχαμε μία άψογη συνεργασία με τους φορείς, δόθηκαν οι οδηγίες, έγινε η χνηλάτιση των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με το κρούσμα, δόθηκε η χημειοπροφύλαξη άμεσα και ουσιαστικά εννοείται ότι παρενέβησαν και οι αντίστοιχες υπηρεσίες. Αυτό το στίγμα θέλουμε να δώσουμε, ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για οποιοδήποτε συμφάν δημόσιας υγείας συμβεί σε σχολικό περιβάλλον ή στο πανεπιστήμιο ή οπουδήποτε χρειαστεί. Όλα ξεκίνησαν όταν η οικογένεια του πρωτοετή φοιτητή τον αναζητούσε, όμως δεν μπορούσε να επικοινωνήσουν μαζί του. Τότε ειδοποιήθηκε αστυνομία, η οποία και μετέβη στην οικία του. Παραβίασε την πόρτα του ώστε να εισέλθει στο διαμέρισμά του. Ο φοιτητής βρέθηκε σε κομματώδη κατάσταση και αμέσως μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Ωστόσο, η κατάστασή του είναι σταθερή. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Καταρχήν, υπάρχει επιτήρηση από την υπηρεσία. Επομένως, είμαστε στη διαδικασία που το ελέγχουμε και το παρακολουθούμε. Αυτό που θέλουμε αυτό το χρονικό διάστημα είναι να αποκλιμακώσουμε αυτή την έξαρση των αναπνευστικών λοιμόξεων, ειδικά στην Πάτρα, διότι έχουμε καρναβαλικές εκδηλώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα και δεν θέλουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση η οποία δεν θα μας επιτρέψει να φύγουμε εύκολα από την κλιμάκωση αυτή την έξαρση της εποχής. Αμέσως σήμανε συναγερμό σε όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του, ενώ εφαρμόστηκαν αστραπιαία τα απαιτούμενα υγειονομικά μέτρα, καθότι ο μηνυγκιτιδόκοκκος μπορεί να προκαλέσει τόσο ενδημική νόσο όσο και επιδημία. Ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννης Καρβέλης, δήλωσε. Αμέσως εφαρμόστηκαν τα απαραίτητα μέτρα στους φοιτητές του, με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή ο πρωτοετής φοιτητής, δηλαδή τους χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του νοσήσατος φοιτητή πρόκειται για μηνυγκίτιδα από μηνυγκιτιδόκοκο, όπου το βακτήριο μεταδίδεται μετά από παρατεταμένη επαφή με τον πάσχοντα και σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ τα άτομα που έχουν έρθει σε επαφή μαζί του θα πρέπει να λάβουν χημειοπροφύλαξη και μάλιστα όλοι όσοι ήρθαν σε επαφή με τον πάσχοντα κατά την χρονική περίοδο των 7 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων του.